Πες μου, πώς έγινε? Δεν μπορούσα, Σάσα μου, δεν άντεχα. Ακούγα μέσα μου δύο φωνές. Αχ, καλέ, αυτό το έχει τραγουδήσει η Άντζελα. Δύο φωνές μου φωνάζουν, δύο φωνές με τρελαίνουν. Να φύγω, να πάω πού, να μείνω, να κάνω τι. Ακριβώς έτσι αισθανόμουν. Όλα, τα έχει πει, ευλογημένη όλα. Και έτσι την πήρα τη μεγάλη απόφαση. Για πες μου, φαντάζομαι, μόλις του το είπες, αυτό μου θα βάλει τις φωνές. Όχι. Έβαλε τα κλάματα. Ούτε. Άρχισε να βρίζει, να απειλεί. Πες μου, μωρό μου, σε χτύπησε. Γιατί να με χτυπήσει, καλέ. Αχ, κατάλαβα. Σε έριξε στο κρεβάτι και εντάξει, ξέρω, ξέρω. Ξεράδια, ξέρεις. Τίποτα από αυτά δεν έκανε. Άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Μπαμ και κάτω. Σαν το γενεγημένο, ούτε τη φράση μου δεν πρόλαβα να τελειώσω. Και εσύ τι έκανες? Εγώ κάθισα λίγο εκεί και μετά γύρισα σπίτι στο μαύρο μου το χάλι. Αχ, πες μου, μετά έκλαψες? Έκλαψα, απλά άνταξα και στη ζούλα για να με πάρουν χαμπάρι άλλες. Και μετά? Μετά κάθισα εκεί στην κουζίνα και σκεφτόμουν τις παλιές καλές μέρες. Και μετά? Μετά πίνασα και έφαγα λίγα μπελοφάσουλα. Όχι, Χριστίνα μου, όχι. Τι καλέ. Έτσι κάνουν οι χωρισμένες. Πού να ξέρω, Μαρία, ξαναχωρίσει. Μα το απόγευμα χωρίσει και το βράδυ τρώσε μπελοφάσουλα. Και τι να κάνω, είχα ξελιγωθεί στην πείνα από το πρωί με ένα καφέ μου. Όχι, αγάπη μου, όχι. Άκουσε με μένα που έχω χωρίσει και ξέρω. Πρέπει να ξεσπάσεις, να βγάλεις από μέσα σου τον καημό. Να το βγάλω τον καημό, πρέπει να το βγάλω νηστική. Πρέπει να δείξει ότι υποφέρεις. Τι να κάνω, να βάλω τις φωνές, άντρα μου πάει. Οι χωρισμένες το βράδυ φοράνε την καλύτερη τους τουαλέτα. Και πού πάνε? Πουθενά. Κάθονται στο σαλόνι τους, πίνουν, καπνίζουν, ακούν καψουροτράγουδα και κλαίνε. Κλαίνε, ε? Κατεξοχήν. Άσε μωρή Σάσα τώρα, είμαι εγώ για τέτοια. Ρε, άκουσε με εμένα που σου λέω. Πρέπει να ξεσπάσεις, να μπεις σε κατάσταση. Λες, ε? Λοιπόν, ξαλάφρωσες? Τι να ξαλαφρώσω, τύφλος το μεθύσι έγινα και έπαιζα ξερή για ύπνο. Άσε που με πήραν χαμπάρι άλλες και νόμιζα να την ψώνησα. Το σημαντικό είναι να καλμάρεις. Ένας τρόπος υπάρχει να καλμάρω σας. Να τον δω και να του εξηγήσω, γιατί δεν πρόλαβα να του εξηγήσω. Δεν μου λες, Χριστίνα. Έχεις καταλάβει τι ακριβώς του είσαι του Αντώνη? Σάσα! Όχι, εκτός από το γνωστό. Τι άλλο του είσαι? Τι άλλο του είμαι? Τους γούνες του Μανίκη. Όχι, του είσαι το αφεντικό του. Και λοιπόν. Είναι υπάλληλος του εργοστασίου σου. Τι να τον απολύσω? Όχι, μερελού το πάω. Για λέγε, για λέγε. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να το φωνάξεις στο γραφείο σου και να του πεις τάχο μου δήθεν για οποιοδήποτε θέμα επαγγελματικό. Μα σαν να έχεις δίκιο. Σε ποιον τομέα είναι υπεύθυνος? Στη συσκευασία. Ωραία. Μπορείς λοιπόν να το φωνάξεις και να του πεις να μην βάζει πάρα πολλές κονσέρβες σε κάθε κούτα. Για να μην πιάσουν οι Κορέους. Έλα, μωρέ, θα βρεις μια δικαιολογία. Τώρα εδώ που τα λέμε μπορώ να τον καλέσω στο γραφείο μου. Και όχι μόνο. Πολλά μπορείς να του κάνεις. Ας ήμουν η αφεντική να του εγώ και θα σου λέγα πόσα πήγε βάζει ο σάκος. Δεν θα το κάνει. Άσε, ξέρω. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Να βρω μια αφορμή να τον καλέσω στο γραφείο μου. Και αν τολμάει ο Αντωνάκης, ας μην έρθει. Θέλω να τον δω. Καλά, βρε Χριστίνα μου, και εγώ θέλω να δω το Μέλ Γκίμσον. Αλλά δεν χτυπιέμαι. Επίτηδες, θα κάνει όλα. Ξαφανίζεται από το σπίτι. Θέλω να δει από το εργοστάσιο. Επίτηδες, για να μου σπάσει τα νεύρα, γι' αυτό. Και τα κατάφερε μια χαρά. Να κάνω, τι να κάνω. Πήγαινε στο Μεσολόγγι. Αυτό θα κάνω. Θα πάω στο Μεσολόγγι και μόλις φτάσω θα φουντάρω στην προθάλασσα. Πα στο βούρκο και στα χέλια. Καλά, δεν θα φουντάρω. Και δεν θα πας. Μέχρι να πας θα γυρίσει. Και μου θα γυρίσει τι, σαν πώς θα τον δω. Πώς θα τον κάνω να ξεκουμπήσει λίγο να έρθει σπίτι, πώς. Αχ, τι να σου πω, βρε μανούλα μου. Τι θα μπορούσε να φέρει στο σπίτι? Μια λύπη. Τι να κάνω, σκοτώσω τη γριά για να έρθει στην κηδεία? Μια χαρά. Μια γιορτή. Τίποτε γενέθλια, ίσως. Η Ντορίτα πότε έχει γενέθλια? Τον Αύγουστο. Ωραία. Τι ωραία, μωρή, να περιμένω μέχρι τον Αύγουστο για να τον δω. Τουλάχιστον έχει μια προοπτική ότι θα τον δει τον Αύγουστο. Που είναι παχιές οι μύγες. Τι να κάνουμε τώρα, να πάρουμε την Ντορίτα και να την βάλουμε να κάνει τώρα τα γενέθλιά τη με το ζόρι? Την Ντορίτα ίσως όχι. Την άλλη εβδομάδα ο Γιάννης Πάριος έχει τα γενέθλιά του. Άντε βρε, να το χαιρόμαστε. Θυμήσου να πάρω την Αλιμπέρτη να της πω χρόνια πολλά. Α, να σου πω. Και ο Άγγελος Διονυσίου έχει τα γενέθλιά του αυτές τις μέρες. Και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Δεν μου λες βρε, Σπασάκη, μια και το αφήρει κουβέντα. Εσύ πότε έχεις τα γενέθλιά σου? Αργό εγώ. Δηλαδή? Ιούνιο. 11 Ιουνίου. Είσαι σίγουρη? Για ποιο πράγμα? Ότι έχεις τα γενέθλιά σου τότε. Δεν ξέρω πότε γεννήθηκα. Από πού το έμαθες? Το λένε τα χαρτιά μου, ταυτότητά μου. Δεν μου λες, Ασπασία, με τον Παρδόν δηλαδή, ποια χρονιά γεννήθηκες? Το 1961. Α, γι' αυτό κατάλαβες, Χριστίνα. Εμάς δεν κατάλαβα. Τι καλέ.
Ασφασία μου, ξέρεις τι γινότανε το 61 στην Ελλάδα? Τι γινότανε? Της κακομοίρας. Ευτυχώς να λες που σου είναι νεογέννητο. Να σκεφτείς, γίνανε εκλογές βίας και νοθείας. Τόσο και τα δέντρα ψηφίσανε. Και τι σχέση έχω εγώ με αυτά? Και δεν έχει σχέση. Αριστερός δεν ήταν ο πατέρας μου? Όχι πάρα πολύ. Ασφασία μου, τότε ήταν δύσκολες εποχές, να φανταστείς οι αριστεροί. Όταν γεννιόντουσαν τα παιδιά τους, τα κρύβανε. Εσάσα! Βέβαια, βέβαια! Αφού να φανταστείς εμένα, μία ξαδέρφη μου που οι γονείς της ήταν αριστεροί, γεννήθηκε το 1962 και την κρύβανε μέχρι το 1974 που ήρθε ο Καραμανλής. Πάλι καλά να λες! Κάτι δική μου γνωστή αριστερή, με αυτοκόκαλο αυτή. Κρύψαν το παιδί της όταν γεννήθηκε, μετά δυστυχώς το ξεχάσανε. Καλεμένα δεν με κρύβανε, με δείχνανε. Γιατί μωρή, τι ήσουνε και σε δείχνανε αξιοθέατο? Όχι, ήμουν όμορφο μωρό. Κερασούλα με φωνάζαν. Δεν μου λες κερασούλα! Θυμάσαι τι γινόταν όταν ήσουνε βρεφός? Όχι. Τότε βούνασε και μη μιλάς. Μα μου το είπανε δική μου. Ψέματα σου είπανε. Τι να σου πούνε, την αλήθεια ότι σε κρύβανε στο υπόγειο? Κατάλαβες, στις 11 Ιουνίου σε βγάλανε από το υπόγειο. Τι είναι αυτά που λέτε, καλέ? Και δεν μου λες, Ασπασία, πού γεννήθηκες? Στοιχείο. Στοιχείο! Ναι, αλλά ο μπαμπάς μου με δήλωσε αμέσως στην Αθήνα. Α, γεννήθηκε στοιχείο και σε δηλώσω στην Αθήνα. Γιατί κακό είναι? Εκείνες τις εποχές, Ασπασία, ξέρεις τι ήταν, άρχισε πτυχίο, ολόκληρο ταξίδι. Μια εβδομάδα χαμένη την έχεις από χέρι. Και θα έχει πλοίο κάθε μέρα? Άντε καλέ, στη χάσκη και στη φέξη. Οπότε δυο εβδομάδες χαμένες, για να μην σου πω τρεις. Και σου λέω εγώ τώρα, έρχεται ο Χιώτης στον Πειραιά. Σιγά μην τρέξει να δηλώσει την κόρη του. Δεν θα περπατέψει και καμιά εβδομάδα στο λιμάνι, στα μπαρ, στα καμπαρέ? Διότι μπορεί να είναι αριστερός, αλλά δεν πάει να είναι και άνδρας. Ο μπαμπάς μου δεν πήγαινε σε καμπαρέ. Και να πήγαινε θα σας το έλεγε, χρυσό μου. Οπότε ξέχνε τη λέει ταυτότητα. Δηλαδή, πότε έχω τα γενέθλιά μου? Σύμφωνα με ένα πρόχειρο υπολογισμό που μόλις έκανε, σε υπολογίζω 4 μήνες νωρίτερα γεννημένη. Εσύ, Σάσα? Τι να πω, δεν παίρνω γιόρκο. Τι έπαθε στα καλά καθούμενα, να μην ξέρω πότε να γιορτάσω τα γενέθλιά μου. Άπατε και να τα γιορτάσω το ίδιο, δεν έχει σημασία. Δεν τα γιορτάζουμε το άλλο Σάββατο? Ναι, βέβαια, ένα σφαζάκι το έχουμε. Τι χειρότερα, έτσι ξαφνικά θα γιορτώσω τα γενέθλιά μου? Αφού δεν ξέρεις πότε τα έχεις. Ωραία. Δεν περιμένουμε λίγο να καλοκαιριάσει? Α, να καλοκαιριάσει, να πιάσει κάψο, να σε χάσουμε τη γιαγιά. Αυτό θέλεις? Όχι. Όχι, κατά βάθο αυτό θέλεις? Όχι, να μη σώσω, το αρκίζομαι. Ωραία, τότε θα τα γιορτώσουμε το Σάββατο. Και τι τέτοια πιλάλα? Ή το Σάββατο ή ποτέ, αποφάσισε. Έλα, μωρέ, χαζή. Άστε να μερέ, θα την παρακαλέσουμε κιόλα. Καλά, ό,τι πείτε. Πώς θα τον δω, πώς θα τον αντικρίσω, νομίζω θα λιποθυμίσω. Καταρχήν εσύ θα κατέβεις τελευταία, όταν θα έχουν έρθει όλοι. Για να κάνω εμφάνιση. Θα σε ειδοποιήσω εγώ, εσύ θα περιμένεις. Και μόλις σου δώσω σήμα. Κατεβαίνω. Πρόσεξε, κατεβαίνεις τη σκάλα αργά, αργά. Για να μην γλιστρήσω, ε. Όχι, μωρέ, για να κάνεις στυλ. Να προλάβουν να σε προσέξουνε. Πώς θα κατέβεις, δεν είναι λαφιασμένη? Ωραία. Κατεβαίνω εγώ αργά, αργά. Πόσο ώρα? Δεν κάνεις και 2,5 ώρες. Λοιπόν, φτάνεις μέχρι το πλατήσκαλο. Σταματάς, κοιτάς δίθεν αδιάφορα. Μετά, τάχα μου κάτι ξέχασες, ξανανεβαίνεις και καπάκι ξανακατεβαίνεις. Και άμα τα κάνω όλα αυτά και δεν με προσέξει? Τότε θα ξεροβήξεις και θα τεινάξεις το μαλλί έτσι ανέμελα. Έτσι. Έτσι. Και άμα πάλι δεν με προσέξει? Καλά, τόσο μουλάρι είναι. Σου βάζω εγώ το χειρότερο. Τι θα κάνουμε τότε, Σάσα μου? Λοιπόν, τότε θα μπήξω εγώ τις φωνές. Α, η Χριστίνα! Α, η Χριστίνα! Ρεντίκολο θα γίνουμε, μωρή. Δεν μου λες, τι έχεις υπόψη σου να φορέσεις? Εκείνο το εκρού του ταγέρου που χαράψει για το γάμο της ξαδέρφης μου. Περιμένεις, μωρή, τον γκόμενο. Μην τον λες έτσι, σε παρακαλώ πολύ. Ωραία, περιμένεις τον Μπάρμπα Μπεν και θα φορέσει το εκρού ταγέρ. Το εκρού σε πειράζει τώρα ή το ταγέρ? Άσε, θα σου φέρω εγώ ένα μαύρο εξόπλετο σκισμένο από καυγά. Μωρή, σε τρελή, θα κατέβω αργά-αργά τη σκάλα με τα κουρέλια. Ωραία, φόρεσε λοιπόν το ταγέρ. Να σου πω, και όταν συναντηθούμε, ας πούμε, πέσουμε μούρι με μούρι. Τι να του πω? Να του πεις βουνό με βουνό δε σμίγει. Άπαπα, πολύ ψυχρό είναι. Ωραία, τότε να του πεις μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Αυτό είναι πολύ θερμό είναι. Τότε πες του καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Μα γιατί βρεσάζα μου πρέπει να του πω σαν και καλά παροιμία, ο Φλωράκης είμαι. Το βρήκα, το βρήκα. Κλείνεις τα μάτια, γέρνεις το κεφάλι πίσω και του λες... Πόσο γρήγορα ξεφουσκώνουν οι μεγάλες αγάπες. Αχ, ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Το μότρι ποτέ το διάβασα. Γιατί πρέπει να έχω κλειστά τα μάτια μου? Ότι και καλά το πάθος. Με τύφλωσε. Δεν μου λες, είσαι σίγουρη ότι θα έρθει? Λες δεν είναι έρθει το γαϊδούρι? Αυτό πρέπει να το ξεκριβώσω.
Δεν μου λες, Ρασβασία, θα μου απαντήσεις σε μια αδιάκριτη ερώτηση. Αναλόγως, δεν ξέρω. Δεν μου λες, τα πόσα κλείνεις. Κοίταξε να δεις, Λουκά, εγώ γεννήθηκα σε δύσκολες εποχές. Σε δύσκολες εποχές. Και μάλιστα στοιχείο. Πάρα πολύ καλό. Και δεν μου λες, ο πρώην σου δεν θα έρθει. Ο Αντώνης, ναι, του είπα, μάλλον θα έρθει. Μόνος. Να φέρει και καμιά φίλη του, ακόμα καλύτερα. Και ύστερα σου λένε, φταίνε οι άντρες. Κυρία Όλγα, μια χαρά σας βλέπω πάντως. Γιατί να μην είμαι και στα πόδια μου στέκω και 400 τα έχω. Όσο γι' αυτό... άλλη δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, μέρα που είναι. Αντώνη, πώς ήταν, τι έκπληξη. Χρόνια πολλά, Σπασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε χαιρόμαστε. Γιατί το λες και δεν το κάνεις. Καλώς τα δέχτηκες. Ήρθε. Μόλις μπήκε. Ακόμα έτσι είσαι. Δεν μου λες. Τον είδες πως είναι. Κούκλος. Πανάθεμάτων κούκλος. Έχει αλλάξει. Ναι. Έχει κρεμάσει κοιλιές, προγούλια. Μια εβδομάδα μωρή έχεις να τον δεις. Αιώνας μου φάνηκε εμένα. Λοιπόν, άντε. Κατέβα. Δεν μπορώ, δεν κατεβαίνω. Γιατί? Δεν μπορώ, δεν θέλω να με δει. Έχω γεράσει, έχω ασπρίσει. Μέσα σε μια εβδομάδα. Άλλες μέσα σε μια νύχτα. Χριστίνα, σύνερθε. Θα σε αρπάξω από τα σπρισμένα σου μαλλί και θα σε κατεβάσω εγώ κακήν κακότς. Καλά, θα κατέβω. Και όπως σου είπα, έτσι, αργά και με τουπέ. Καλέ, τι θα γίνει με την τούρτα, πότε θα την κόψουμε. Κάτσε, καλέ, κάτσε να κατέβει η Χριστίνα πρώτα. Ναι, άντε. Γιατί αργεί. Δεν πας να δεις μήπως έπαθε τίποτα. Την άπαθε καλά, χτυπήστε ξύλο. Χτυπήσω, δεν χτυπήσω ξύλο στην ηλικία μας. Τη μια στιγμή είσαι καλά και την άλλη τα έχεις κακαρώσει. Δεν το πάτε καλέ, τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Γιατί άργησες. Για μια στιγμή ανησύχησα. Γιατί. Μπορεί να γλίστησες στο μπάνιο, μεγάλη γυναίκα είσαι. Μανολάκη, πας να φας κάτι. Έφαγα, Πήγα να ξαναφάς, δεν πειράζει. Πώς είμαι. Χάρμα. Σου πάει μωρή ο χωρισμός. Για πήγαινε να δεις τι κάνει αυτός. Τρώει μπακαλιάρο. Για να μπακακιάσει ήρθε το χτύπος. Ναι. Ο Λιγούρης. Πήγαινε τώρα σιγά σιγά στην κουζίνα. Τι να κάνω. Να πλύνεις τα πιάτα. Πώς θα βρει ευκαιρία μωρή να σε ξεμοναχιάσει. Ναι. Πα. Πα. Άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Ρε τα κεράκια, να μην κάνουν τα μίγδαλα. Και του χρόνου να γιορτάσεις στο πλευρό του ανδρός σου. Να μην παιδεία μου. Και ένας γιος να κρέμεται από τη φούστα σου. Μπορεί και κορίτσι να είναι, δεν πειράζει. Εντάξει τώρα όλα αυτά, να κόψουμε την τούρτα. Άντε μπράβο, Ντορίτα, κάνε παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε μέσα. Πόσα κλείνεις, πόσα κλείνεις. Αυτό δεν το λένε. Τι έγινε? Τίποτα, τύφος. Τσάμπα τη γενέθλια. Δηλαδή? Άσε με, είμαι πάρα πολύ χάλη. Βάλε μου ένα ουίσκι με πολύ βάρος, σε παρακαλώ. Άντε, Ντορίτα, έλα να κουνηθούμε λιγάκι, Λοιπόν, ώρα για χορό. Όλοι στην πίστα. Μπράβο, Ντορίτα. Τι τους θέλετε, τους χορούς τώρα. Έλα, βρε, και για μια φορά τι γιορτάζουμε την Ασπασία. Κυρία Όλγα, ένα χορό θα μας τον αφιερώσετε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ξέρεις πόσο καιρό έχω να χορέψω. Ούτε που θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά. Στο Ζάλογκο με τους Ηλιώτσες. Στο γάμο σου χόρεψα τελευταία φορά για να δείξω τάχα τη χαρά μου. Βλέπεις, με κοίταζε ο κόσμος. Ελάτε τώρα, περασμένα ξεχασμένα, γιορτή έχουμε.
Εμένα να με συγχωρεί. Έλα βρε γιαγιά, μη μας το χαλάς τώρα. Εγώ πάω να ξαπλώσω. Εσείς χορέψετε. Καλή νύχτα σας. Καλή ξεκούρα νύχτα, κυρία Όλγα. Καλό. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να δούμε τι θα βάλουμε. Κάτι νεανικό, αυτό θα βάλετε. Ναι, νεανικό για σένα. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν θα σηκωθείς να χορέψεις. Όχι, όχι. Γιατί, γιατί πρέπει να φαίνεσαι στεναχωρημένη ότι κάτι έχεις. Σωστά. Και άμα με ζητήσεις να χορέψω, τι θα κάνω? Θα βρεις μια δικαιολογία. Ναι. Θα πω ότι με χτύπησε ο Κάλλος μετά. Τι μπανάλ. Τι να πω, μωρή. Κάτι πιο έτσι chic. Κάτι πιο κομψό. Θα πεις ότι τις προάλλες είχα πάει στα χιόνια και έκανε σκι. Και τραμπούλησε το πάντι μετά. Όχι, μωρέ, σε περάσουν για καμιά ανίδεη. Τι να πω. Κυρία Χριστίνα, θα μου κάνετε την τιμή? Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη, αλλά λυπάμαι. Δεν μπορώ να χορέψω. Μα γιατί? Γιατί τις προάλλες είχα πάει στα χιόνια για σκι. Α, κατάλαβα, κάποιο στραμπούλιγμα. Όχι, γιατί με πέρασε για καμιά νύχτα. Και τότε τι πάθατε? Χιονίστρες. Έβγαλε χιονίστρες. Κυρία Σάσα. Ναι, ναι, ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω. To hold down to the ghost of the past. When love was to last, dreams from the past. Άι, Σάσα μου, τι χάνεις την κολλητή σου, φιλενάδα? Τι χαρούλα, γιατί τι έπαθε? Ποια χαρούλα, Μαρία, εγώ είμαι η κολλητή σου, φιλενάδα. Αχ, ναι, παρντών, τι έλεγες, σε χάνω? Δεν αντέχω, Σάσα μου, τον βλέπω παντού, ακούω συνέχεια τη φωνή του. Σ' όλα υπάρχει και πλανιέται, δεν ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται. Ναι, ναι, ανοίγω το ραδιόφωνο, τον ακούω να τραγουδάει. Ανοίγω την εφημερίδα, βλέπω τη φάτσα του. Κάνω να δω τηλεόραση το μήλον της έρδας, Φερρυπίν. Να το σπάει μπροστά μου. Για όλα τα άλλα εντάξει, αλλά ο Παύλος Τσίμας εδώ που τα λέμε του φέρνει λιγάκι. Καλά, Παύλος Τσίμας, είναι τάσα ράγιου. Θα το βλέπεις και σε αυτήν, τότε είναι σοβαρή κατάσταση. Νομίζω τρελάθηκα. Όχι, αγάπη μου, όχι. Ποιος το είπε αυτό να του βάλω πιπέρι? Όχι, όχι, νομίζω τρελάθηκα. Α, να χαθούν οι παλιά άνθρωποι. Ακούσε και τρελάθηκε. Απλώς σου γλεσκάρει λίγο. Μου γλεσκάρει. Λιγάκι, όσο πατάει γάτα. Τι να κάνω, Σάσα, μου βοήθησε. Αχ, μωρέ, αγαπούλα μου. Μωρούλη μου, χρυσό. Γιατί δεν πας σε ένα ψυχολόγο? Α, νομίζω τρελάθηκα. Όχι, μωρό μου. Τότε γιατί μου λες να πάω σε ψυχολόγο? Πού θα σου πάω να πας, χωριλά? Για κρίση, είναι εδώ που περάσει, πού θα πάει. Θα τον ξεχάσω τον Αντώνη. Μέχρι να τον ξεχάσει θα σου έχουν περάσει ζουρλομανδία. Τόσο σοβαρά είμαι. Άκουσέ με που σου λέω. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο. Είναι πολύ ίνα, άλλωστε. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ με ψυχολόγους δεν πλάκω. Πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλές γνωστές μας που έχουν προβλήματα πηγαίνουν σε ψυχολόγο. Και η Μαρκοπούλου που την παράτησε ο άντρας της για ένα πυροσβέστη. Και η Δενή Γιώργη που της έφυγε η Φιλιππινέζα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτές. Α, το άλλο δεν σου το είπα. Και η Καρανάσιου πηγαίνει σε ψυχολόγο. Έχει προβλήματα η Καρανάσιου? Όχι, γουστάρει τον ψυχολόγο. Παυλόπουλος με το όνομα. Να το έγινε το χέρι και το όνομά του, κύριος Παυλόπουλος, αλλά μακριά από μένα. Εγώ πάντως θα σου αφήσω την κάρτα του. Πολύ κακός μου την αφήνεις την κάρτα, του είπα. Ο κύριος Παυλόπουλος μου είναι εντελώς αχρίαστος. Λοιπόν, πώς τα πάτε με τον Παυλόπουλο? Πώς θα τα πάμε, καλά. Για πες, πώς εξετάζει? Καταρχήν δεν εξετάζει διότι δεν είμαι άρρωστη. Απλώς κουβεντιάζουμε, ξαπλώνω σε μια πολυθρόνα. Ντυμένη. Σκάσε με ρυπιά, ιατρείο είναι. Ναι, αλλά ιατρείο με όλα τα κομφόρ. Πας στον οδοντίατρο, σου χώνει ένα φακό στο στόμα, σε βάζει και φτύνει καθόλου γκλάμ. Αχ, και είναι ωραία, μιλάς, ξαλαφρώνει. Έχεις έναν άντρα δίπλα σου. Αχ, τίποτα, τίποτα. Πρέπει να αποκτήσω ψυχολογικά προβλήματα. Απόκτησε ό,τι θες, εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Πάλι ραντεβού έχετε? Ναι, εγώ του είπα ότι δεν ανάγκη, αλλά αυτό σε επέμενε εκεί. Σκέψου την τρέλα διέγνωσε ο άνθρωπος. Να είμαι κι εγώ! Έλα, Σασάκη μου, κάτσε. Φύγε εσύ να μην σε βλέπω. Καλά, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Άστα, Σάσα μου, τρέχω και δεν φτάνω. Ξυπνάω από τα ξημερώματα. Να πάω στο γιατρό να προλάβω. Να έρθω εδώ μετά να κάνω τις δουλειές μου. Δεν μου λες, τόσο καιρό τώρα δεν σου έχει πει τι θα κάνεις με το θέμα του Αντώνη. Μου έχει πει. Μου έχει πει, ξέρεις, δεν είναι κάτι. Το ψάχνει κι αυτός, ας πούμε. Δεν είναι. Το ψάχνει. Του έχει πει για τον Αντώνη, δεν του έχει πει? Πώς του έχω πει? Τώρα κοίταξε, δεν έχω, ας πούμε, μέσες άκρες, ξέρεις, δεν είναι κάτι το πολύ... Τι ακριβώς του έχεις πει, Χριστίνα? Όχι, ρε Σάσα, τώρα τι ακριβώς, που λέει, θυμάμαι, δεν θυμάμαι, άσε με τώρα, εγώ δουλειά. Καλά.
Κεμπάπ! Σκάσε, μωρή, θα σ' ακούσουνε! Καλά, εσύ το συχαίνεσαι το κεμπάπ, δεν το τρως. Δεν το έτρωγα μέχρι χτες. Θες το άφαγα, έδιψα και τα δάχτυλά μου. Ακού κεμπάπ! Καλά, μερ, δεν και πολύ ρομαντικό, αλλά η σημασία έχει πρωτοβουλία. Μωρέ, ας με καλούσε με ένα ογκόμενο στο σπίτι και σμετάζει και βατραχοπόδαρα. Γεια σου, Σάσα. Γεια σου, Δωρητάκι μου, έλα να ακούσεις. Μιλάμε για τη σκουλάτη, τη γυναίκα του πρέσβη. Τι έπαθε? Αυτή τίποτα. Έφαγε τον άντρα της καλύτερης της φιλενάδας. Άντε. Και αυτός υπάλληλος της πρεσβείας. Έτσι. Άλλοι βολεύονται με τα σοκολατάκια του πρέσβη, άλλοι με τη γυναίκα του. Γι' αυτό, Δωρήτα μου, να μην έχεις εμπιστοσύνη σε καμία γυναίκα. Ούτε στην ίδια σου. Τι αδελφή. Δεν έχω αδελφή. Ευτυχισμένη κοπέλα. Μάμα, θέλω να σου μιλήσω για κάτι. Πες με, αγάπη μου. Ιδιαιτέρως. Έλα, βρε, η Σάσα είναι δική μας. Μου είχε πει εμένα η μάνα σου. Μυστικά και μυστικά. Σάσα. Τι μυστικά έχει η μάμα? Τα μυστικά του Βάλτου. Έλα, βρε, Ντορίτα μου, τώρα κάνεις και εσύ για ακούς τη Σάσα. Τέλος πάντων, το πρωί μου τηλεφώνησε ένας παλιός μου συμφοιτητής από την Ιταλία. Μπα, πώς και σε θυμήθηκε? Α, είμαστε ακολουθοί παλιά. Αυτός πιο μεγάλος από μένα. Την πρώτη φορά που πήγα στη Ρώμη, τον συνάντησε και με βοήθησε πάρα πολύ. Ας είναι καλά το βαλικάρι. Αλλά μετά χαθήκαμε με τον καιρό, αυτός ταξίδευε πολύ. Αμερική, Μαρόκο, μέχρι και το Νεπάλ έχει φτάσει. Ναι, να του πεις να έρθει και στην Ελλάδα καμιά φορά. Έρχεται το Σάββατο. Α, ωραία. Να τον καλέσει κανένα βράδυ να φάμε, ε? Νομίζω ότι θα τρώμε κάθε βράδυ μαζί, γιατί θα μείνει εδώ. Τι έκανε, λέει? Γι' αυτό ήθελα να κουβεντιάσουμε ιδιαιτέρως. Όχι, Ντορίτα μου, κάθε τρεις και λίγο να μας κουβαλάς και από ένα φοιτητή από την Ιταλία. Ποιον άλλο σας κουβάλισε, πάνω τον Αντώνη. Ο Αντώνης μας ήταν υπέροχετος. Μετά τον Αντώνη, μάνα σου έκλεισε ως οικοδέσποινα. Το ήξερα ότι θα δημιουργούσες ολόκληρο θέμα. Χαθήκανε ξενοδοχεία. Τι έγινε πάλι και τρώγεστε? Η Ντορίτα μας κουβαλάει καινούριο μουσαφύρι από την Ιταλία. Ποιον πάλι? Ένας παλιός μου συμφοιτητής, ο Τζουζεπίνο. Πώς το λένε? Τζουζεπίνο. Τι όνομα είναι αυτό? Ιταλός είναι, βρε, για πώς θες να το λένε, Θρασίβουλο? Τζουζεπίνο. Σαν φίρμα ζαχαροπλαστείου είναι. Και θα μείνει εδώ μέσα? Όταν λέμε θα τον φιλοξενήσουμε. Λαϊκό υπνοτήριο καταντήσαμε. Ούτε το ξενοδοχείο Λούση στην πλατεία Βάθης. Αχ, ξενοδοχείο Λούση, τι μου θύμισες, Ασπασία. Και πού θα το βάλουμε να κοιμηθεί? Θα βάλουμε ένα κρεβάτι στο δωμάτιό μου. Και θα κοιμάται μαζί σου? Ποιο θα ντραπώ, βρε, για τον Τζουζεπίνο? Αλίμονο, ποιος έχασε την τροπή για να τη βρεις εσύ? Δεν κατάλαβα, ποιο είναι το πρόβλημα? Μα βρε, κορίτσι μου, θα σε βλέπει ο ξένος άνθρωπος με το νυχτικό. Αλλά ποιο νυχτικό, εγώ κοιμάμαι γυμνή. Και τι, εξάρτηση έχεις? Σταμάτα, βρε, Ντορίτα μου, και εσύ δεν θα πάθει καμιά ανακοπή? Αν υπάρχει πρόβλημα, εγώ έχω χώρο. Σκάσε, Σάσα. Λοιπόν, το βρήκα. Ας βασίλει, θα κοιμηθήσεις με τη γιαγιά και θα τον βάλουμε στο δωμάτιό σου. Τι λες, καλά, που θα κοιμηθώ εγώ με τη γιαγιά? Και αν η γιαγιά το βράδυ. Αυτά είναι τυχερά. Να σου τύχουν εσένα. Αχ, ναι, βρε, μάμα, κοιμήσου κι εσύ με τη γιαγιά. Τι λες, καλέ, γνώμη στο κρεβάτι μου? Αν εννοείται αυτό που εννοώ, θα σταματήσω να τρώω όσπρια. Άκουσε το δωμάτιό μου, Ιταλός, να μου μαγαρίσει το κρεβάτι μου. Τι εννοείς μαγαρίσει? Εγώ αυτό που μου χορήγησε η φύση το κρατάω σε φυλακτό. Γιατί, μωρή, τι είναι, το γούρι του Λαλαούνι? Πάντως ο Ιταλός δεν μπαίνει στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, το βρήκα. Θα κοιμηθεί στο δωμάτιό μου και εγώ θα κοιμηθώ με σένα, μάμα. Με μένα? Τι, δεν με θες? Πώς δεν σε θέλω, αγάπη μου? Ποια μάνα δεν θέλει κοντά της το παιδί της? Ιδού. Αυτό είναι. Γλυκούλη δεν είναι και έχει πολλά προτερήματα. Πάβος. Έχει μνήμη, χωράει 60 γκόμενους. Μεριάδα χαδίσια. Τους ξεχνάς εσύ, τους θυμάται το κινητό και σε μια ώρα ανάγκες. Και δεν μου λες, μπορώ να παίρνω από πουδήποτε, ας πούμε από το μπάνιο, Φερπίν? Από παντού. Από το μπάνιο, από την ταράτσα, από το υπόγειο. Ωραία. Αλλά το σημαντικότερο δεν στο είπα. Του μιλάς και σε ακούει. Δηλαδή. Του λες. Πάρε στο σπίτι, στο παίρνει μόνο του. Πάρε το γραφείο, στο παίρνει. Πάρε τη Σάσα. Πάρε τα βουνά. Ό,τι θέλεις. Και δεν μου λες, άμα του πω, ας πούμε, να μου πάρει το Mel Gibson, θα μου τον πάρει? Πού τέτοια τύχεια, καλά, μέχρι και δεν έχει φτάσει τεχνολογία. Πάλι καλά, ανακουφίστηκα τώρα. Δεν μου λες πότε έρχεται ο μουσαφύρισσας? Αύριο το μεσημέρι. Άντε με το καλό. Α, καλώς τα δεχτήκατε. Ευχαριστώ, Σάσα μου. Λαγωνικό η φιλενάδα σου. Τι εννοείς? Τον αέρα τους μυρίζετε τους άντρες. Βγαίνει και την πρεζέντα ουνα μίκα ίντιμα, Σάσα. Πιασέρε. Μετάφραζε. Λέει ότι χαίρεται που τη γνωρίζει. Benvenuto. Spero che ti trovi bene qui. Grazie, già mi sento a mia agio. Le ragazze qua in Grecia sono molto simpatiche, cordiali. Μετάφραζε. Μεταφράζω, μεταφράζω. Λέει ότι του αρέσει και η χώρα και οι άνθρωποι. Ωραία τα μιλάς τα ιταλικά. Sì, sì. Τι κατοχή τα μάθες? Και άπια η giorni contenti, brutto fossile. Δεν μεταφράζω, δεν μεταφράζω. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ma che sono coloro? Ανάρκητσι. E perché non sono alicatura?
Ακούσατε, θέλει να πάει στο μέρος. Δεν στο βραδόρι ήταν που είναι. Αχ, δεν είπα αυτό. Αυτό είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος, θέλει να κάνει το ψηλό του. Και σου τσέδε. Νιέντε, νιέντε. Σα σου τσέδε σε νανόη. Σερεύε σούμπιτο ρινί του κουσέδε το καμπινέτο. Να, του το λέει ο άνθρωπος, δεν κρατιέται. Βρε, τι έχω πάθει. Τι. Μάζεψε με αυτά τα τσιγάρα, θα πάρουμε καμιά φωτιά. Χριστίνα, τι ήταν αυτό που μου είπες? Αυτό που άκουσες. Δηλαδή σου ρίχθηκε ο Ιταλός? Κανονικότατα. Μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Ε, τι ήθελες να με πάρει, να με πάει αλλού? Όχι μόνο δεν θα σκάσω, θα σκούξω να μ' ακούσει όλος ο κάμπος. Σας ερέμησε. Δηλαδή εσύ να μην δεις φοιτητή από το εξωτερικό. Είδες μια σύμπτωση. Ήθελα να ξέρω, με ελέγχεις. Δεν ξέρω, και εμένα εντύπωση μου κάνει, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κατάλαβες, καθόμαστε εμείς οι δόλες και στείνουμε ξόδερνες όπου να είναι, και γραμπώσουμε κανένα τεκνό και σένα σου το κουβαλάει κοράκλο μέσα στο σπίτι. Ε, τι να κάνω, Μαρία, εγώ φταίω. Αλλά ποιος φταίει, η γοητεία σου? Α, δεν ξέρω. Αυτό που με εξοργίζει δηλαδή, είναι ότι κατά πάθος το ευχαριστιέσαι. Εγώ, το ευχαριστιέμαι εγώ. Α, στενοχωριέσαι, μήπως πρέπει να σε λυπηθούμε. Καλά, δεν σου λάστε να αισθάνεσαι που γίνουμε στο σπίτι. Υπάρχει και το ακόμα χειρότερο. Φαντάζομαι το μάθει ο Αντώνης. Για σκέψου! Θα γίνει η ελληνοϊταλική σύναξη για τα μούτρα σου! Να μωρή! Σα σε κακό στο βάζει μαζί μου, σου λέω δεν φταίω. Και δεν μου λες τι κουνήματα του έκανε στη τσαλίμια. Εγώ με έχει κάνει εμένα να κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ αγάπη με κυρία. Χριστίνα, μην το ξανακούσω αυτό, γιατί θα ανέβω στην ταράτσα να σου περιποληθώ. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Ούτε τσαλίμια, το κάνω ούτε κουνήματα. Από μόνο του μου την έπεσε. Α, εσύ δεν κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι. Ακριβώς. Αυτό πια μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα μου. Γιατί μωρή, με το μετά το ίδιο δεν έγινε? Εγώ του την έπεσα, από μόνο του με φλέρταρε. Τι στο διάολο, γκαβί είναι! Γιατί δεν κατάλαβα, τι μου λείπει δηλαδή, κάνε πόδι, κάνε χέρι. Και χέρι έχεις και πόδι έχεις, άλλα σου λείπουνε. Ε, τι να κάνουμε, παρόλα τις ελλείψεις μου βλέπεις, τα ψιλοκαταφέρνω. Ρε αισυχτήρι! Σάσα! Καλημέρα! Γεια σας, Αντώνη, τι γίνεται, καλά? Καλά στον αγαπιάρι. Σάσα! Δεν κατάλαβα. Όχι τίποτα, παραμιλώ εγώ, μην μου δίνετε σημασία. Μάλιστα. Τι γίνεται σπίτι, ο Τζουζουπίνο καλά? Καλά, καλά, μια χαρά, ναι. Τρέχει στα μουσεία, αυτός ξέρετε είναι αρχαιολάτρης. Α, όσο γι' αυτό το διαπιστώσαμε. Στην Ακρόπολη πήγε. Κατά μία έννοια, ναι. Σασούλα, μήπως πρέπει να φύγεις να βγεις έξω να σε χτυπήσει λίγο ο αέρας, ε? Ναι, να φύγω γιατί όπου να είναι θα κάνω μπαμ. Γιατί, τι σου συμβαίνει? Τίποτα. Ένα πρέπει να ξέρεις. Άλλες έχουν το όνομα και άλλες έχουν τη χάρη. Πού κολλάει αυτό? Τίποτα, τίποτα. Αυτό είναι ένα παιχνιδάκι που παίζαμε πριν έρθεις. Λέγαμε όσες παλιές παροιμίες θυμάμαστε. Η σειρά μου τώρα. Λοιπόν, Αιγύπτο, Αιγύπτο, τα έδωσε να μην χαθεί η βάρα. Η τσούλα και να θέλει να κρυφτεί, η χαρά δεν την αφήνει. Το βαρέθηκα αυτό το παιχνιδιάκι σας. Θα μου πήγαινε τώρα σιγά σιγά. Άντε, πάρε αυτά εδώ. Άντε, στο καλό. Με τις πέρλες που σου δάνεισα για τις γιορτές. Μια στιγμή απάνω το. Δεν ήρθα μόνο γι' αυτό. Δεν μου ξέρεις τίποτα άλλο, τους βάβες την πορτό της επέστρεψα. Χριστινάκη. Τι θες? Μωρέ, συγγνώμη για χτες το πρωί. Όχι μωρέ, φταίω κι εγώ, είμαι μια στρίκλα. Όχι, εγώ είμαι μια μέγερα. Τώρα τι κάνουμε, φιλανάδα? Έλα, έλα, να κάτσουμε να μου τα πεις. Άστα, Σάσα, μου είμαι σε απελπιστική κατάσταση. Ο Αντώνης αφού σου βάλει στον Ιταλό, τώρα πιστεύετε για όλα αυτά εγώ. Πώς του ήρθε αυτό? Δεν ξέρω, κάποιος του βάλε λόγια. Βρε, τι πάθαμε. Ωρες, ώρες σκέφτομαι γιατί να έρθουν έτσι τα πράγματα. Με τον Τζουζεπίνο. Όχι, Μαρή, με τον Αντώνη. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε τότε στην Ιταλία που δεν ήξερα και ποιος είναι, δηλαδή. Ωραίες εποχές. Ήταν ανάγκη μετά η Ντορίτα να με τον κουβαλεί στην Ελλάδα. Σαν τώρα το θυμάμαι. Τι να κάνουμε, έτσι ήταν γραφτό. Εκεί είναι όλη η ρίζα του κακού. Τώρα καλό κακό αυτό παίζεται. Και σε ρωτώ, ήταν ανάγκη να φέρει τον Αντώνη. Και ποιον θες να φέρει? Ας έφεραν κάποιον άλλον. Ποιον? Δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να μην έμπλεκα εγώ. Α, τα ίδια θα έχεις. Είδες τι έγινε με τον Ιταλό. Ας έφεραν κάποιον που να μην βλεπόταν. Ε, άμα ήταν να σου φέρει κανένα τέρας, το ξέρω κι εγώ. Και στο κάτω-κάτω ήταν ανάγκη να μου φέρει αγόρι. Και τι θες να σου φέρει? Ας μου έφερε καμία φίλη της. Αν τότε Χριστίνα μου θα διέτρεχες άλλους κινδύνους. Τι κινδύνους, καλέ? Ε, όχι ανάμαλο το κοριτσάκι μου. Βλέπεις ότι υπάρχουν και χειρότερα. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Δηλαδή ο Αντωνάκης πήρε και μανία. Καλέ, δεν μιλιέται. Πάνε και τα τριαντάφυλλα που σου έστελνε. Ποια τριαντάφυλλα, παιδί μου? Αν μπορούσα θα μου έστελνε τσουκνίδες. Χριστίνα, μόνο μια λύση υπάρχει. Θα τον πιάσεις έστω και με το ζόρι και θα του μιλήσεις. Πρώτη φορά που μου πες κάτι λογικό, αυτό θα κάνω. Αύριο το απόγευμα, μόλις τελειώσουμε στο εργοστάσιο. Καλή, το φάγα!
περίμενατε το παλικάρι? Άστε, άσε μου, άστε, όλα τα περίμενε. Τέτοια αντίδραση ποτέ. Γιατί όταν σας έπιασα εγώ να φιλιέστε δεν έπεσα ξερή? Άλλο, μα να όλοι είναι πιο νέος. 2,5 χρόνια. Τέλος πάντων, είναι άντρας, είναι αλλιώς. Πάντως του ήρθε η κεραμίδα. Μα ξέρετε, να συνεργάζεσαι τόσα χρόνια με μια γυναίκα ξαφνικά να τη βρεις γυμνή στο σπίτι σου να ψάχνει το σουτιέν της. Το βρήκες τελικά. Αυτό σε νοιάζει τώρα εσένα? Κουβέντες γενομένες. Να σου πω, βρε Σάσα μου, αν εσύ ήσουν ο Μανώλης, πώς αντιδρούσες? Εγώ με τέτοια κορμάρα θα ήμουν ο Μανώλης. Καλά, Μαρή, δεν σε θίξαμε. Ας υποθέσουμε ότι ήσουν στη θέση του Μανώλη, ας πούμε, και μας έπιασε τα μπράσα. Τι θα έκανες? Κάτσε να σκεφτώ. Μπορεί να σε έφτυνα κατάμουτρα. Α, όχι. Μπορεί εσένα να σε πέταγα γυμνή στο δρόμο. Μαρή. Μπορεί να το έλεγα την άλλη μέρα σε όλο το εργοστάσιο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάντως σκολικό δεν θα πάθαινα. Άκουσα με πέταγε γυμνή στο δρόμο. Τι είναι αφεντική να σου, Μαρή? Το βρήκα. Τίποτα από αυτά δεν θα έκανα. Α, μπράβο. Θα σε εκβίαζα ότι θα τα αποκαλύψω όλα και θα σου έπαιρνα λεφτά. Πάλι καλά που δεν είσαι στη θέση του Μανώλη. Δεν μου λες ακόμα άρεστο ο φουκαράς. Θα έρθει με δεύρο στο εργοστάσιο και καταλαβαίνεις τη θέση μου, Σάσα. Δεν έχω μούτρα να τον αντικρίσω. Πήγες τελικά? Τι να κάνω, ταλαντεύτηκα τελικά. Πήγα. Και δεν μου λες μετά που πήγες, ταλαντεύτηκε. Άρα χατήσεις, Μαρή, εγώ σου λέω το πρόβλημά μου. Άντε πάλι με τα προβλήματα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, αγάπη μου? Σάσα, πρέπει να ξεφύγω από τον Αντώνη. Χριστίνα, θες να γίνεις καλά? Δεν μπορώ, παιδί μου, δεν μπορώ. Εγώ γίνεις σαν ναρκωμανής, ο Αντώνης για μένα είναι σαν ναρκωτικό. Λάθος σύγκριση έκανες, Χριστίνα μου. Στην εποχή μας βρίσκεις πιο εύκολα ναρκωτικά παραγκόμενο. Εγώ πάντως έχω ανάγκη από αποτοξίνωση. Και τι θα κάνεις? Δεν ξέρω, σκέφτομαι να φύγω για λίγες μέρες. Πού θα πας? Στην Αετόπετρα. Στην Αετόπετρα? Πού είναι αυτό? Στην Ήπειρο, πάνω στο βουνά. Πίσω από τον ήλιο θα πας, μωρή? Και παραπέρα είναι δυνατόν. Μόνη. Σας θα το πας η Ρίβερ, είναι σε βρίσκω πρωινιάτικα. Καλά, έλεγα, μήπως πας με τον Αντώνη. Για να ξεφύγω από τον Αντώνη, πάω, θα τον πάρω μαζί μου. Και θα πας ολομόναχη? Να κάνω, ποιος να έρθει μαζί μου? Έχω εγώ κανένα δικό μου άνθρωπο, δεν έχω. Χριστίνα, δεν γίνεται να έρθω. Με φαντάζεσαι τώρα εμένα στην Αετόπετρα? Σου είπα εγώ να έρθει. Κατά βάθος αυτό θες? Άσε τι θέλω, δεν μπορώ να σε υποχρεώσω, μπορώ. Γεια σας. Καλημέρα μου, παιδιά. Τι γίνεται? Πότε φεύγουμε? Σάσα! Πρωί θα φύγουμε για να έχουμε όλη την ημέρα μπροστά μας. Τι, μαζί θα πάτε? Η Βούλα θα κατουρηθεί πάνω της από τη χαρά της. Ελπίζω όχι μπροστά μας. Καλή, της αρέσει να φιλοξενεί πρωτεβουσιάνες. Γι' αυτό πάμε κι εμείς να της δώσουμε αυτή τη χαρά. Αντάτε να πηγαίνω εγώ και τα λέμε αργότερα. Ναι, σωρά, Βούλα μου, πήγαινε. Ναι, σου πω. Κοίταξε. Για όλο αυτό τώρα, κουβέντα σε κανέναν δεν θα πεις, δεν θέλω να δίνω δικαιώματα, καταλαβαίνετε. Ναι, ένιωσες, ξέρω εγώ που ήταν. Καλά, σε σου λένε κατάλαβα. Θα έρθεις μαζί μου? Βρε, θα σ' άφηνε εγώ μόνη στο βουνά να σε φάνε τα τσακάλια. Σόπα. Δεν μου λες, η Βούλα είναι παντρεμένη? Θα σου απαντούσα τώρα καταλήλως, αλλά έχω μια επίγουσα δουλειά. Καλημέρα. Αχ, όλη η οικογένεια στο πόδι, Ευτυχώς, η Ντορίτα κοιμάται. Εμείς σηκωθήκαμε να σας ξεπροβαδίσουμε. Να σας δώσουμε μια ευχή για το δρόμο. Σωθήκαμε. Άντε, πάμε. Έχω τις βαλίτσες μου απ' έξω. Μισό λεπτό, περιμένετε. Α, ναι, κι εγώ έχω κάτι να σας δώσω. Τρεις βαλίτσες πήρες, μωρή. Τι κουβαλάς πια? Πώς, να μην έχω να συναλλάζω. Άλλωστε, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε καμιά καλή εμφάνιση. Βέβαια, ή να λάβουμε μέρος στα καλυστία. Εμείς σε Αετόπετρα 96, όρσε. Να σας δώσω μαζί σας δύο εικόνες. Τους Αγίους Ανάργυρους και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Εκδρομή πάμε, δεν πάμε λιτανία. Χριστίνα, πήρες αλυσίδες? Για να μας δέσουνε δεν χρειάζεται, θα βρούμε στο χωριό. Για τα χιόνια, παιδί μου. Για χιόνια, μωρή, χαρά Θεού είναι έξω. Εδώ, παραπάνω, τα είπε η Κατρίτσα χθες το βράδυ. Πάμε. Να μην προσπερνάς. Να προσέχετε τις τροφές στην Κατάρα. Δεν θα περάσουμε από Κατάρα, θα κατεβούμε Ρίο και θα περάσουμε απέναντι. Θα περάσετε θάλασσα. Σιγά τη θάλασσα, Ρίο Αντίριο. Άμα είναι να σε βρει το κακό και σιγούρνα πνίγεσαι. Ο Χριστός και η Παναγία, καλέ. Τώρα που το θυμήθηκε στο Χριστό είναι αργά. Αφού θα περάσετε από θάλασσα θα σας τάξω στον Άγιο Νικόλα. Ωραία, έτσι θα πνιγούμε τα μένες. Να φάτε στην Πάτρα, όχι στο Ρίο που σταματάνε όλοι οι ταλικέριδες. Στο Ρίο να φάμε. Και εκεί πάνω στο βουνά να προσέχετε, μη σας βρει η νύχτα. Α, κυκλοφορούν λάθρομετανάστες εκείνα τα μέρη. Μωρή, δεν μου τα έπες αυτά. Και να κοιτάτε τις ταμπέλες. Μην ξεχαστείτε και βρεθείτε ξαφνικά στην Αλβανία. Σας πάμε να φύγουμε, θα πάθω κρίση. Καλή αντάμωση. Την ευχή της Παναγίας. Οι 12 Απόστολοι μαζί σας. Τι μας ραντίζεις, μόνο? Θα μου χαλάσεις τη μάσκαρα.
μια κακή προαίσθηση για αυτό το ταξίδι. Αμεγώ, αλλά δεν ήθελα να το πω, με πουγκρουσούζα. Όλη τη νύχτα έβλεπα στον ύπνο μου το Μακαρίτη πάνω σε μια βάρκα να φωνάζει «Χριστίνα, Χριστίνα!» Τι φώναζε, να πάει κοντά του. Φυλαγέτες, Παναγία μου, ας είναι και αμαρτωλές. Καλώστε, περάστε. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Εσείς πρέπει να είστε η κυρία Χριστίνα. Όχι, εμείς είμαστε η κυρία Χριστίνα, από εδώ οι φίλοι μου, εσάς. Α, χάρηκα, χάρηκα. Παρομοίως. Συγγνώμη κιόλας, είναι τα χέρια μου λιγάκι βρεμένα, γιατί άρμεγα. Ελάτε, ελάτε, περάστε. Σας στο σπίτι σας, καθίστε. Να ξεφορτώσουμε το αυτοκίνητο. Ω, καλή, εσείς θα το ξεφορτώσετε. Είναι ο Ζαφύρης. Ζαφύρη! Καθίστε, καθίστε. Ωραία να το συντάξεις. Μέσα είναι κι άλλο, είναι μεγάλο. Έχουμε και λουτροκαμπινέ. Ωραία, να πάμε πλέον με τα χέρια μας, ε. Εντάξει, κι εγώ θα πάω μέσα να ετοιμάσω το κατητής να τσιμπήσουμε. Καλά, δεν είναι ανάγκη, μην κάνετε φασαρία. Ε, πώς, να σφάξω μια πουλάδα. Παναγία μου. Ε, μήπως καλύτερα να σφάξω ένα κουνέλι. Πρέπει οπωσδήποτε να σφάξετε κάτι. Αφήστε το καλέ, γιατί να έχει χυθεί αίμα. Ε, πώς, πρώτη φορά ήρθατε στο σπιτικό μου, δεν θα σφάξω κι εγώ το κατητής μου. Αποκλείεται, αυτό αποκλείεται. Ζαφύρι! Το Ζαφύρι θα σφάξετε. Όχι καλέ, να έρθει να ξεφορτώσει τα πράγματα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είσαστε η κυρία Χριστίνα. Όχι, είμαστε η κυρία Σάσα. Εγώ είμαι ο Ζαφύρης. Συγχαρητήρια. Είμαι το Αγωγιάτη ο γιος. Καλά, ε, πόρωση. Ήρθε Ζαφύρη. Κυρία Χριστίνα, να σε συστήσω, ξαδερφός μου, Ζαφύρης. Χαίρομαι πολύ, Μαρκάτο. Δεν μου λες, με την κυρία Σάσα γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε, γνωριστήκαμε. Έλα έξω που θέλω κάτι να σου πω. Καλά, Χριστίνα, τον είδες? Στραβή είμαι. Ένα σου λέω, είναι του Αγωγιάτη ο γιος. Ωραία, έλα να στρώσουμε το κρεβάτι τώρα. Αχ, πώς θα τον έκανα να με πάρει αγώη. Τι είναι καλέ, τι πάθατε? Τι είναι? Αχ, μη χειρότερο ζωρό. Πού πάτε καλέ μες τη μαύρη νύχτα? Τη μαύρη νύχτα καλέ, πουρνό είναι 5:30 ώρα. 5:30, λιποθυμώ. Εμείς εδώ ξυπνάμε νωρίς, έχουμε πολλές δουλειές. Να αρμέξουμε, να βγάλουμε τα ζωντανά για βοσκή. Μόνοι σου θα πας, κυραβούλα? Όχι, θα έρθει κοντά και ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης? Σας απέσει και κοιμήσω. Σαν να χόρτασα ύπνο μου φαίνεται. Θα είναι το κλίμα ίσως. Σας ακοιμήσου είπα. Εδώ είσαι, Ζαφύρη. Ναι, εδώ είμαι. Γυρεύεις κάτι, κυρία Σάσα? Κάτι γυρεύω, η Έρμη, αλλά... Πάω να φύγω, έχω δουλειές να κάνω. Για πες μου, Ζαφύρη, μίλησέ μου για τις αγροτικές δουλειές. Τι θες να μάθεις? Ένα... πώς θα τρίβεται, ας πούμε, εσείς εδώ το μήνα. Κυρία Σάσα. Ζαφύρη μου, όχι μπροστά στη γυμνάδα. Πού ήσουν εσύ? Μάζευα σαλιγκάρια. Τα σαλιγκάρια τα μαζεύουν τις νύχτες. Α, γι' αυτό δεν έβρισκα. Σάσε, πού ήσουν με το Ζαφύρι? Αχ, Χριστίνα μου, σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει αληθινός άντρας. Ναι, για λέγε να μαθαίνω κι εγώ. Ξέρεις τι είναι να μυρίζει ο άντρας κατσικής και φέτα? Σκάσε, Σάσε, θα κάνω μπετό. Βαρέθηκα τους Αθηναίους τους φλούφλιδες. Με έσφιξε ο Ζαφύρης στην αγκαλιά του και μύρισε καλαμπουκάλιβι. Είσαι μωρή μπομπότα. Έπρεπε να τον δεις. Βάζει εδώ το καρύδι στον αγκώνα, κάνει κράκ και το σπάει. Εγώ προσωπικά προτιμώ τον καρδιοθράφτη. Χριστίνα, σήμερα γεννιέμαι ξανά. Όχι, αγάπη μου, δεν σβήνονται έτσι εύκολα τόσες δεκαετίες. Χριστίνα, άντε μου στο διάολο.
Κάτσε μεριά να καταλάβω κι εγώ τι ακριβώς έγινε. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Οι κότες να κακαρίζουν και η γελάδα να έχει γουρλώσει τα μάτια της και να μας κοιτάζει. Ε, θα ζήλευε, φαίνεται. Λέει γιατί αυτή κι όχι εγώ, κατάλαβε. Έσκασε από τη ζήλια της. Αυτή η γελάδα αύριο δεν πρόκειται να κατεβάσει γάλα στο υπογράφο. Μπράβο, τι ρούμποσε στην αγελάδα. Μωρή ήρθε στο χωριό να κάνει σου ξέ. Κάλιο πρώτη στο χωριό παρά δεύτερη στην πόλη. Θα με πνίξουν στο γυαλί μου. Μπρος! Ναι, τη Χριστίνα θα ήθελα. Έλα! Έλα, Χριστίνα, εσύ είσαι? Ναι, δεν ακούω καλά, μίλα πιο δυνατά. Αγάπη μου! Ποιος είναι? Με ξέχασες κιόλας. Όχι καλέ, ποιος είσαι? Ποιος είμαι, για βρες το. Ο μικρότσικος είσαι. Χριστίνα! Αχ, Αντρέα, μισή είσαι. Αχ, αγάπη, παλικάρι, μισή. Καλή, ο μικρότσικος με φύρε. Τι κέρδισα? Φτούς. Αχ, Αντρέα, αγάπη μου, αγάπη μου, σε βλέπω, σε παρακολουθώ, είναι λοιπόν. Δεν χάνω μισή εκπομπή, δεν χάνω. Πες του χαιρετίσματα στον αδερφό του, τον Μπρόιν. Χαιρετίσματα στον αδερφό του, τον Μπρόιν, από τα κορίτσια παιδό. Μη μισονάμα, δεν είναι μισονάμα. Όχι. Δεν βλέπεις, Αντρέα μου. Αντρέα. Αντρέα. Το κλείσε. Α, παπα, το κλείσε. Στην αχωρήθηκε ο καημένος. Δεν μπορεί να μιλήσει από τη συγκίνηση. Ορίστε, έφτασε στην άκρη της Ελλάδας, δεν κατάλαβα. Ε, πώς, μωρέ, και τον καθαρό μας αέρα πήραμε και το φρέσκο μας το αυγουλάκι φάγαμε. Μωρέ, για το αυγουλάκι ξεσπιτώθηκε για να ξεχάσω τα βασανά μου. Τον Αντώνη. Αυτό, ναι. Πάντως δεν μπορείς να πεις. Αλλάξαμε παραστάσεις. Γνωρίσαμε την ελληνική ύπαιθρο σε όλο της το μεγαλείο. Όταν λες μεγαλείο, εννοείς το Ζαφύρι. Αν να χαθείς. Τίποτα, τίποτα. Αύριο το πρωί θα σκοτώμε και θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Την Αετόπετρα την είδαμε, τη Βούλα την είδαμε, τη Γελάδα την είδαμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δούμε. Πάμε σπίτια μας. Ας ξημερωθούμε με το καλό. Έτσι πάμε τώρα μέσα και θα κλεισάξει άλλη. Πήγαινε εσύ και έρχομαι. Τι δεν χάζε γάσκαλα εδώ μέσα. Να κάνω συντροφιά στα ζωντανά, τελευταίο βράδυ σήμερα. Σας έχεις ραντεβού. Μα θα είχα ραντεβού και δεν θα στο έλεγα. Τέλος πάντων, κάνε ό,τι προλαβαίνεις γιατί αύριο το πρωί φεύγουμε. Κακίστρο, να μην σταυρώσω άντρα. Πού είσαι, κύριε Σάσα, έχασες. Γιατί καλέ, τι έγινε. Μεγάλες χαρές στο σπίτι μου. Ήρθε ο κουμπάρος της κυρίας Χριστίνας. Παρακαλώ. Ήρθε ο κουμπάρος της. Από πού καλέ, από τον τάφο. Ω, καλέ, από την Αθήνα. Καλέ, ο κουμπάρος της Χριστίνας έχει πεθάνει προμνημονεύτων χρόνων. Ο κουμπάρος Αντώνης. Α, ο κουμπάρος ο Αντώνης. Ναι, είναι μέσα, τα λένε. Τι τα λένε, καλά, αυτοί σκοτώνονται. Να σου πω, κύριε Σάσα μου, δεν φταίει αυτός. Η κυρία Χριστίνα φταίει. Α, τι να του κάνει χαρές ανθρώπου. Α, δεν του έκανε χαρές η στρίγκλα. Μπα, τι μου λες. Πες και έχουν τίποτα κτηματικές διαφορές. Ένα στρεμαγκούρια έχουν και το διεκδικούν και δύο. Πα, πα, πα. Δεν καλό αυτό, δεν καλό. Πρέπει να τα βρούνε. Εδώ ένας χωριανός για τρεις ρίζες ελιές έσφαξε σαν τον κόκορα το μπατζανάκι του. Γεια σου, Σάσα. Γεια σου, κουμπάρε. Δεν θα την εφιλήσει τον κουμπάρο. Τους φιλάτε εδώ τους κουμπάρους. Εμείς εδώ στο χωριό όχι μόνο τους φιλάμε και άλλα τους κάνουμε, τα συγχωρίζεις δηλαδή. Ε, τότε να τηρήσουμε τα τοπικά έθιμα. Έλα. Τι γίνεται εδώ. Τίποτα, τίποτα. Χαιρετούσα τον κουμπάρο. Ωραία. Ξαναχαιρέτω τον γιατί ο κουμπάρος έφυγε. Πού πάει? Στα κομμάτια. Τι λόγια καλή είναι αυτά. Πού να πάω μες τη νύχτα. Δεν ξέρω. Γιατί καλεί το διώξω τον Χριστιανό. Σε παρακαλώ πολύ, Βούλα, μην ανακατεύεσαι. Συγγνώμη, έκανε τόσο δρόμο για να έρθει σπίτι μου και δεν θα τον φιλέψω κάτι. Αλίμονο, τι να το φιλέψει με τον κουμπάρο, Χριστίνα. Σκάσε, Σάσα, και θα τα πληρώσει εσύ μαζεμένα. Ειρήνη, μην καλέ, ειρήνη, μην. Άντε, καλώς βρεθήκαμε. Γεια μας, γεια μας. Καλώς βρεθήκαμε, κουμπάρα. Κακώς βρεθήκαμε, κουμπάρα, και με το κακό θα χωριστούμε. Τι λόγια καλή είναι αυτά. Πω πω, να τσακώνεστε έτσι για δυο αγκούρια. Τι. Θα σου εξηγήσω. Άντε, στην υγειά μας. Τις χαρές της κόρης σου. Τις χαρές της, τις χαρές της. Άντε, να την καμαρώσεις με ένα καλό φαλικάρι. Να, σαν τον κουμπάρο. Βελ, τι είναι τώρα αυτή. Τρώγε, κυρά Βούλα μου. Άντε, τρώμε όλοι και δεν μιλάμε. Εγώ τώρα ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Τι πράγμα. Πού θα κρατάει η κουμπαριά σας. Ακούς, Χριστίνα, τη ρωτάει η κυρά Βούλα. Ακούω, πώς δεν ακούω. Συγγνώμη κιόλας, αλλά εγώ είμαι κομματάκι αργή. Εξάλλου σχολείο πήγα μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και εγώ που πήγα μέχρι την Έκτη Γυμνασίου, σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα δεν. Κοίταξε να δεις, κύριε Βούλα. Όχι, γιατί να σε έχει παντρέψει τώρα εσένα, είναι κομματάκι μικρός, αποκλείεται.
Αποκλείεται. Τώρα πάλι να τον έχει παντρέψει εσύ. Δεν γίνεται αυτό γιατί είναι ανήφαντρος. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν τι μένει. Τι μένει. Α, καλέ, σου βάφτισε την κόρη. Αυτό είναι. Καλά κύριε Βούλα, τι μυαλό είναι αυτό. Έκπληκτη με εξαφησία. Ξουράφι είναι αυτό, δεν μυαλό, ξουράφι. Να μη συνεχίσεις το δημοτικό με τέτοιο μυαλό, αμαρτία. Το κατάλαβα. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς να είστε κουπάρι. Να, όμως που είμαστε, κατάλαβες, άντε, στην υγεία σου κύριε Βούλα. Είσαι υγεία. Τώρα τρώμε και δεν μιλάμε καθόλου. Συγγνώμη, να ρωτήσω ένα πράγμα ακόμα. Όχι. Δεν προλαβαίνω να βάλω μπουκιά στο στόμα μου, εδώ μου κάθεται. Εσένα τώρα έτσι που σε κοιτάζω, φαίνεται να μην έχεις μεγάλη διαφορά από την κόρη της κυρία Χριστίνας. Όχι, δεν έχω. Α, θα ήσουν μικρός που τη βάφτισε. Πολύ μικρός, πολύ κούτσικος τόσος. Αφού να φανταστείς, ο παπάς είχε μπερδευτεί. Δεν ήξερε ποιος είναι ο νανός και ποιο το βαφτιστήρι. έτσι πέστε μου, ντε. Αν μπορούσα, μας λέγαμε κι αλλιώς. Καμιά άλλη απορία έχεις, κυραβούλα? Όχι. Άντε, να φαρμακώσουμε να πάει στο διάβολο. Εσύ, κουμπάρε. Πώς βρέθηκε στα μέρη μας? Βρέθηκα. Ναι. Βρέθηκα. Είναι κυνηγός. Α, μπράβο, ωραία. Τι κυνηγάς? Μπεκάτσες. Α, παπά, δεν είναι η εποχή τους. Τα ακούς, κουμπάρε, δεν είναι η εποχή τους. Τσάπα μας κουβαλήθηκε. Α, δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ ευχαριστήθηκα τη διαδρομή. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. Δόξα σε Θεός Παναγία. Τώρα τι κάνουμε? Τι να κάνουμε, θα πέσουμε να ξαναδούμε και αύριο πρωί. Να δούμε τώρα ο κουμπάρος που θα κοιμηθεί, που δεν μου περισσεύουν κρεβάτια. Πειράζει, μη στεναχωριέστε. Εγώ κοιμάμαι και στο αυτοκίνητο. Μπράβο, στο αυτοκίνητο θα κοιμηθεί. Ναι. Καλέ, στο αυτοκίνητο. Πώς θα κοιμηθεί? Όπως έστρωσε. Καλέ, μέσα στη νύχτα ο άνθρωπος. Θα τον υφάνει οι φίτσες και τα τσακάλια. Δεν πειράζει, είναι σκληρό καρύδι ο κουμπάρος. Αντέχει. Καλέ, τι λες, καλέ. Μέχρι αρκούδα κατεβαίνει από το βουνό. Αρκούδα? Ναι. Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι. Θα σου στρώσω εγώ εκεί πέρα. Μια χαρά θα κοιμηθείς. Εδώ μας είμαστε κοιμηθεί. Εσύ γιατί χαίρεσαι? Που γλίτωσε ο κουμπάρος από την αρκούδα. Εσένα, κύριε Χριστίνα, σε πειράζει που θα κοιμηθείτε όλοι μαζί? Δεν σε πειράζει? Όχι, δεν με πειράζει. Γιατί εδώ τα λέμε, δεν είστε ξένοι, κουμπάρι είστε. Ναι, μας ενώνει το λάδι. Καλή καρδιά να υπάρχει και χίλιοι καλοί χωράνε. Δηλαδή, έχει σκοπό να φωνάξει άλλου 997. Τι δουλειά έχετε πάει στα βουνά να με ψάχνει? Καλά, τόσο αχάριστη. Ναι. Σάσα, την ακούς? Εγώ δεν έχω άποψη, είμαι μπεκάτσα. Τι είσαι? Έτσι δεν με είπες προηγουμένως. Έλα, μωρέ, πλάκα έκανα. Πολύ εύθυκτη δεν μας έγινε ξαφνικά. Δεν είπε μόνο εσένα μπεκάτσα και εμένα με είπε. Εσένα σου λέει κι άλλο, από μένα δεν μου τα λέει. Αγαδίσμα, σήκω πάνω σου. Τι? Θέλω να πούμε δύο κουβέντες. Έλα, πες, ακούω. Όχι, εδώ δίπλα, στον Αχυρώνα. Α, στον Αχυρώνα. Για καυγά πάμε, εντάξει. Όλες έτσι λέμε. Τι να σου λέω, στον Αχυρώνα. Τώρα. Και δεν μου λες, κύριε Σάσα, πήγαν τώρα μέσα τη νύχτα για κούμαρα. Εγώ τους το είπα, δεν θα βλέπετε τι πιάνετε. Α, καλά, τα κούμαρα τώρα είναι ακόμα ξινά. Έτσι δεν σ' αρέσουν της Χριστίνας, ξινά. Α, ελπίζω ο κουμπάρος να βολευτεί μια χαρά εδώ κατάχαμα. Κι άμα δεν βολευτεί, να στριμωχθούμε όλοι στο κρεβάτι. Ο Χριστός και η Παναγία. Καλή αστεία το είπα, για να γελάσουμε. Λοιπόν, έτοιμα εδώ. Πάω κι εγώ τώρα, γιατί αύριο έχω να ξυπνήσω πουρνό. Καληνύχτα, κύριε Σάσα. Καληνύχτα σου. Έφτανομα σε ένα δωμά. Πού να ξαπλώ, να κλείσεις μα. Τι έγινε, Αντωνάκη? Τι να γίνει, μωρέ. Σου άρεσε ο Αχυρώνας? Δε, Σάσα, τη βλέπεις ότι δεν εκτιμάει τίποτα? Πες μου ειλικρινά τώρα, έτσι, μεταξύ μας μιλάμε. Έχει ξεκινήσει σαν ποτέ άντρας από την Αθήνα να έρθει να σε βρει στην Αετόπετρα Ιωαννίνων? Ούτε από την Ομόνοια στο Σύνταγμα. Τι βλέπεις λοιπόν τι είναι? Γαϊδούρα, είναι πολύ γαϊδούρα. Τι λέτε για μένα, παρονομάστρο? Καταρχήν δεν λέμε για σένα, λέμε τι ζώα έχει η κυραβούλα. Λοιπόν, εκτός από τη γαϊδούρα, Αντώνη μου, έχει δύο γουρούνια, πέντε πάπιες. Και ποιον τα πουλάς αυτά, Σάσα? Χριστίνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να ηρεμήσεις? Θα ηρεμήσω μόνο να ξεκουμπιστείς και φύγεις από εδώ πέρα. Ωραία. Μη φεύγεις, πού πας? Καλά τώρα, δεν μου ακούς να φύγω? Όχι, θα κάτσεις να ξαψάλω και μετά θα φύγεις. Πού πας, καλέ? Κάπου, έχω μια δουλειά. Τι δουλειά? Μια δουλειά. Τι δουλειά? Επιμένεις να σου πω? Ναι, επιμένω. Πάω να κατουρίσω. Χριστίνα. Ναι.
Χριστινάκη, μη μου πεις ότι μέσα σου δεν πετάς από ευτυχία. Τώρα να σου φέρω την αμαρτία μου, κατά βάθος χαίρομαι. Αχ, μωρή, εγώ σε έχω γεννήσει. Αλλάζει όλο με φύγη. Μα τι λύσεις έχει πιάσει. Φοβάμαι ότι θα γίνουμε βούκινες και μας πάρουν χαμπάρι. Ποιος σας πάρει χαμπάρι. Δεν είδες όμως, ολόκληρο ταξίδι έκανα για να έρθει να με βρει. Ναι, ναι, ότι ταξίδεψε, ταξίδεψε. Δεν μου λέει. Πόσα χιλιόμετρα λες να είναι το άπετρα. 400, 450. Όχι, λίγα λες. Πάνω από 500 σου λέω. Δεν είμαι και κοντέ. Και πέρασε και από το ρίο στο αντίριο. Και τι θες να κάτσε μανάτι στο ρίο. Ρε παιδί μου, θέλω να πω διέσχισε και θάλασσα. Πόσα ναυτικά μίλια λες να είναι ρίο αντίριο. Σκάσε, έρχεται. Εντάξει. Εντάξει. Με τις υγείες σου. Τι κα... Μην τολμήσεις και τον κάτι που κουλάσου. Πώς κάνεις έτσι. Που κουλάσου, μα που σου λέω εκεί. Έτοιμη να τα πετάξεις όλα. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω σιγά σιγά, έτσι. Μωρέ Χριστίνα, θα τον αφήσεις έτσι μες τη νύχτα να... Που κουλάσου, εσύ είπα. Τέλος πάντων, πες εκεί και κοιμήσου. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όχι, εμά την κυραβούλα. Εσύ και βουλάς. Τι θα κάνω με τα ρούχα να κοιμηθώ. Και τι θα κάνεις να τα πετάξεις όλα μπροστά τα μάτια μας. Και πού να πάω. Ελεύθερα, ελεύθερα, εμένα δεν με ενοχλεί. Περίμενε μισό λεπτό. Κρύψω εσύ, περίμενε μισό λεπτό. Να σου πω, δεν θα μου κλείσει και τα μάτια τώρα. Δεν θα κλείσει ή δεν θα βγάλω, αποφάσισε. Είσαι καθής κακούρια, άσχετα, το κάνω μόνη μου. Στρίγκλα. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Την καλή που τη βλέπετε. Αμάρε, Χριστίνα, τι μουρμούρα είναι αυτή. Αγάπη μου. Σβήσε το φως να κοιμηθούμε, σαν ξημερώσει θα τα πούμε. Μωρά να χαθείς να βγάζεις και πνεύμα από πάνω. Σκασμός! Θα κοιμηθούμε! Sleep on. When you turn off the light, sleep warm, sleep well, my love. Rest your Τι θες να θέλω. Μα καλά. Μπροστά στη Σάσα. Δες το διάλο, σήκω να φύγουμε. Να φύγουμε. Σάσα. Σάσα. Mm. Καλή Σάσα. Αχ, όχι απόψε. Έχω πονοκέφαλο. Τι έχω πάθει, νησιά τρόμια και έχετε το μυαλό σας. Πού να το έχουμε τέτοια ώρα. Μαρή. Τι είναι, καλέ. Σήκω, φεύγουμε. Σε άλλο χωριό. Ναι, μας ζητάνε κι άλλο. Θα κάνουμε τουρνέ. Το τρίο κουμπάρι. Έλα βρε αγάπη μου, τι σε έπιασε νυχτιάτικα. Καλά σου λέει, νεύτη σου βάλανε. Καλά, άμα θέλετε εσείς να μείνετε, μείνετε. Εγώ θα φύγω. Έλα, κάτσε λίγο, Χριστίνα. Θα έρθείτε νέο. Εντάξει, εντάξει, θα έρθουμε. Αντωνάκη, βλέπω προτιμάς τα μποξεράκια. Ναι, ναι, πιο άνετα γι' αυτό. Τι βλέπω εκεί μες στο μάτσο, μες στο μποξεράκι. Μωρή, μποξεράκι φοράει, πού θες να πες στο μάτι μου. Α, έχεις ένα διάλογο από εκεί. Αμάν, σύρμα.
Ζεβούλα, πέστε, πέστε γρήγορα. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Πέστε, 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 πέστε. Σκεπάσου, αγορίνα μου, σκεπάσου. Αμοριστρόφα. Ε, τι κάνεις εκεί? Πούρα, δεν προλάβαμε. Σηκωθείτε. Σηκωθείτε γρήγορα, γιατί εγώ απόψε θα κάνω έγκλημα, θα κάνω. Λοιπόν, σε δύο λεπτά έχουμε φύγει. Περίμενε. Εγώ στο κτίσιμο είμαι γρήγορη, αλλά στο ντύσιμο αργό. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το, Γιάννη, Γιάννη μου το μαντήλι σου. Άιντε τι το έχεις λερωμένο, ρε Γιάννη Γιαννάκη μου. Άιντε τι το έχεις λερωμένο, ρε πάλι καλά. Τι να το δω καλή απόψε, σημασία δεν σου έχει δώσει ο δικός σου. Εκτελεί εντελές. Κουμπάρ τον είδες, τη τσαλίμια, τη κουνήματα. Ποια να έχει βουκάσει δίπλα στον Αντώνη? Όχι, δεν το ξέρω. Νομίζω είναι από το σώμα του γαμπρού. Το λέρωσε, το λέρωσε. Κάτι έχει η Χριστίνα απόψε, πικραμένη τη βλέπω. Τι να έχει, καλέ, δεν καταλαβαίνεις. Της έμεινε η κόρη στο ράφι, βλέπει εδώ και τον Αραβόνα και... Αυτό λες να είναι. Τι άλλο να είναι. Ορίστε, βλέπει και τον Αντώνη εδώ και της έρχονται όλα στο μυαλό. Τι λέτε? Τίποτα, τίποτα. Κάτι για το μαντήλι του Γιάννη. Ξένα, ρε Γιάννη, Γιαννάκη μου. Άιντε τα έρημα τα ξένα. Με τρόπο, κόψε φάτσα. Ποιος είναι εσάς? Ένας από τους χιλιάδες ανώνυμους θαυμαστές. Ποια κοιτάει ο Λιγούρης, εσένα ή εμένα? Ήθελα να ξέρω που με μυρίζονται ότι είμαι σαν το χείρα. Ε, άσε να είναι, φαίνεται, έχεις έναν άλλο αέρα. Αχ, είναι ιδιότητα, παιδί μου, που το στραβάει, διότι η λέξη σαν το χείρα εμπεριέχει ταυτόχρονα στη ζωή και το θάνατο. Αυτό τους λέει. Κοιτάς μόλις αχλή και δίνουμε δικαιώματα. Να δεις που μόλις κάτσουμε, θα μας στείλει κέρασμα. Άντε να ζήσετε, παιδιά, η ώρα είναι καλή. Άντε και στα δικά μας οι ανήπαντες. Και στα δικά σου, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Εμένα άσε με πήρε το ποτάμι, εσύ βάλε μπροστά που είσαι νέος. Στην υγειά του κουμπάρου του Λεβέντη. Δες, μωρί του, για τους αραβωνιασμένους. Χαίστηκα για τους αραβωνιασμένους. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι από τον κύριο. Ναι, ξέρω, ξέρω. Να τον ακούς το θαλασσόλικο. Ευχήσου, μωρή γαϊδούρα. Παράτα με. Να χαίρεστε, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στην υγειά σας. Στην υγειά σου, Αντώνη. Στην υγειά σου. Να τους χαιρόμαστε. Βεβαίως, δεν τους χαιρόμαστε, γιατί όχι. Κι εσύ ότι ποθείς.
Εγώ ένα πράγμα ποθώ. Καλά, δεν μας αφορά, ότι ποθείς πόθατο. Δικό σου είναι ο πόθος. Πού πάει αυτός? Μάλλον θα τραγουδήσει. Άμα δεν κάνει τον Καραγκιόζη δεν μπορεί. Για τα δυο της μάτια τα γαλάζια που είναι όλο χάρη κι όλο νάζια, κάθε μου αγάπη έδιωξα παλιά και γυρνώ με στα γρασοπουλιά. Άλλους με ρωτά κοιτούνε. Δεν μπορώ εγώ στιγμή να τ' αρνηθώ κι άλλα μάτια να ερωτευτώ. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαρτί και πάντα θα στο λέω, κι αν τα χάσω μπρος τα σκαλοπάτια σου, νύχτες αξιμέρωτες τα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελάει μαζί μου ο Ντουνιάς. Αχ, είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαρτί και πάντα θα στο λέω. Σας έπρεπε να φύγουμε. Καλέ, πριν με τραβάς, παράτα με. Μην να φύγουμε, μωρέ, μας πήρανε χαμπάρι, μας έχουν καταλάβει όλοι. Σκάσε, μωρέ, κάνε την αδιάφορη. Σαν να έχουν έρθει απ' τα ουράνια και κοιτούν με τόση περηφάνια τα ματάκια αυτά που ανάβουνε φωτιές και που λένε του κόσμου τις ψευτιές. Προς τους χαμηλώνουνε τα αστέρια και έρχονται οι βλάμιδες στα χέρια. Μάτια από ποιο στάδε μόνο μια βραδιά έπαθε ζημιά μες στην καρδιά. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαρτί και πάντα θα στο λέω, κι αν τα χάσω μπρος τα σκαλοπάτια σου, νύχτες αξιμέρωτες τα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελάει μαζί μου ο Ντουνιάς. Αχ, είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Σάσα, ποιο σου είπα για μένα το από αυτό το τραγούδι? Όχι, για τον κουμπάρο. Ποτέ δεν μου έχουν ξαναπεί τραγούδι. Αυτό σου είπε. Βάλε μου να πιω, Σάσα, βάλε μου να πιω γρήγορα. Σάσα, τι θέλεις πάλι? Φαίνεται μέσα σας. Παναγία μου, όλος το μισό ξεφύγει τίποτα και φεύγουμε. Θέλω να τραγουδήσω. Τι? Είπα θέλω να τραγουδήσω. Αλουκώσου και βγάλει το σκασμό. Όχι, θα τραγουδήσω. Η Κριστίνα θέλει να τραγουδήσει. Όχι, έφαλε. Δεν λέγε τώρα, λέει που από μικρή θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Θα τραγουδήσω, θα τραγουδήσω. Στο σπίτι, στο σπίτι. Έλα, αγάπη μου, να σε πάω στο σπίτι να τραγουδήσεις. Τώρα θα τραγουδήσω, μαέστρο. Άρχισα τα όργανα. Αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω. Κρατηθείτε! Σε έναν άνθρωπο που μπήκε στη ζωή μου ξαφνικά και της έδωσε άλλο νόημα. Λοιπόν, να μου το θυμηθείτε αυτοί οι αραβώνες, θα σας μείνουν αξέχαστοι. Ναι, ναι. Είναι για σένα, Σπυριδούλα. Πότε, μωρή, έδωσες εσύ άλλο νόημα στη ζωή της Μαρκάτου? Δεν ξέρω, φαίνεται θα το έκανα και δεν το κατάλαβα. Δυο φιλιά σου κι ένα χάδι, ένα πικράμενο βράδυ μου ταράξαν της ψυχής μου τη γαλήνη.
Γεια σου, Χριστίνα. Παραδόθηκα σε σένα, δεν λογάρια σε κανένα. Κι είπα τώρα ότι θέλει ας γίνει. Σιμουχά, ράξτε σπορία. Εσύ γλυκιά μου. Μωρή, αυτή τα λέει σαν ανταζή. Τα βλέπεις στην τηλεόραση, κακομοίρα και τα ξεσηκώνει. Πώς την έπαθα δεν ξέρω. Ξέρω μόνο τι υποφέρω. Όλη νύχτα πάνω στο κρεβάτι. Να ζητάω για φαντάσου τα παράνομα φιλιά σου. Σιμουχά, ράξε σχολεία. Έτσι γλυκιά, έτσι γλυκιά μου αμαρτία. Τώρα σκέφτομαι για λίγο να καθίσω ή να φύγω. Αφού ξέρω τους δυο μας τι θα μείνει. Πολύ δάκρυα και βάλε. Να ποιο θα είναι το φινάλε. Μα θα μείνω κι ό,τι θέλει. Σιμουχά, ράξε σχόλια. Εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου. Τρέπεσε ξεδίνει καημένη. Κοίτα, κοίτα, κοίτα που τη χαίρεται. Τη βλέπω και την καμαρώνω. Λιώμα έχεις γίνει. Και εσύ τι είσαι και δαιμόνας μου. Κι εγώ θα φέρω την ακό. Μας τώρα στα σκαλιά σου. Για να σου χτίσει μια χρυσή φωλιά μες στη φωλιά σου. Συριανό,
Κυρία σαν και εσένα δεν επιτρέπεται να με κουλιάζει. Μια κυρία σαν και εμένα κι άλλα δεν επιτρέπεται να κάνει, εντάξει. Άντε με να αρχίσω τώρα. Αχ, πάρε και τον αδεγέρινο δικό σου καμαρό. Καληνύχτα, η ώρα είναι καλή, να ζήσουμε. Σάσα, κατάλαβες τι έγινε απόψε. Αμέ, αραβωνιάστηκε η Ηλία στη Σπυριδούλα. Να σου πω, κι αν είδες πως με κοίταγε τι ματιές μου έδειχε. Ναι. Για ποια λέει. Για τον γαμπρό, τον Ηλία. Την κοίταζε ο Ηλίας. Α, βέβαια, όχι μόνο την Χριστίνα, όλες μας παίζει το μάτι του Ηλία γενικώς. Εγώ χαμπάρι δεν πήρα. Γιατί σ' αθώα, μωρό μου. Σάσα, σ' αγαπώ. Ναι, έλα τώρα να σε πάω, Νανάκια, έλα. Τον αγαπάω. Για ποια λέει. Είπαμε, για τον Ηλία. Αγαπάει τον Ηλία. Τώρα πια δεν μπορούμε να στο κρύψουμε, Ασπασία. Σάσα, έπρεπε να τον δεις πως με μάλωνε, δεν μ' άφηνε να πιω. Ο Ηλίας όλα αυτά. Ποιος άλλος. Γιατί δεν την άφηνε να πιει. Απ' την τσιγκουνιά του, δεν τον επρόσεξες, τις μπουκές μας μέτραγε. Άνα χαθεί ο σπαγκοραμένος. Λοιπόν, τον αγαπώ, θέλω να το βοράξω να το πάθει όλος ο κόσμος. Ναι, να σε πάω τώρα να κοιμηθείς και αύριο θα σε... Ας το λυκαβητό να το φωνάξεις. Όχι, να το φωνάξω, δεν φοβάμαι κανένα, τον αγαπώ. Όχι κανένα, ναι. Αλλά έλα τώρα να σε πάω να κοιμηθείς με. Έρτε μου τη μαρκάτερα να τη σκίσω σαν σαρδέλα. Όχι τώρα, αύριο. Όχι τώρα θα μου τη βάλετε τώρα. Φέρτε μου τη μαρκάτερα τώρα. Σ' ακούω. Α, μου τη φέρετε. Τι με θες. Τι τη θέλω. Να της πεις καληνύχτα. Α, ναι. Καληνύχτα, μητέρα. Για έλα να σε μυρίσω. Γιατί τι είσαι η τροχιά. Βρωμάει το χνάτο της. Ναι, ανέκαθεν το είχε αυτό η Χριστίνα. Γι' αυτό δεν έχει πολλές φίλες. Μόνο εμένα είναι που μπορεί να αντέξω την πόχα. Τράβα να κοιμηθείς και τα λέμε το πρωί. Άντε κι εγώ να πηγαίνω. Όχι, θα σου λένε μου, μη με καταλάβει. Καλά, εντάξει, μόνο μου, έλα, θα μείνω κοντά σου. Θα μείνω κοντά. Πουχα, τραξέ, πολύ. Μα, ήπιες κι εσύ. Εγώ, όχι. Μόνο εμφιαλωμένο νερό ήπια. Και σόδα. Λίγο. Μεγάλο κακό μας βρήκε. Τι είναι καλέ. Είναι έξω από το σπίτι σταματημένη Νταλίκα και Κορνάρη. Νταλίκα και Κορνάρη. Μου φαίνεται είναι αυτός από την ταβέρνα. Α, καήκαμε. Πήγαινε γρήγορα να ανοίξεις πριν ξυπνήσει η γριά. Τρέχα. Χριστινάκη, σήκω, σήκω, ξύπνα. Τι έγινε. Ακόμα δεν είσαι, Μαρή. Πήγαινε γρήγορα να ανοίξεις. Έλα, σήκω, έχουμε ψωφιδέως. Ποιος είναι ο Αντωνάκης μου. Ποιος Αντωνάκης σου, Μαρή. Άντε και έχει να γίνει ο χαμός. Προχώρα, έλα, έλα. Τώρα, καλέ. Σκάσε, καλέ. Ένα λεπτό. Έλα. Πού την αγορέ. Καλησπέρα, πώς είστε. Ποιος είναι. Εγώ είμαι κουκλάρα μου. Εγώ που σου χάραξα πορεία. Συγγνώμη. Η Νταλίκα με τον πρόβολο απ' έξω δικιά σας είναι. Γιατί, εγωδίζει. Όχι, ενημερωτικά ρώτησα. Ποιος είστε κύριε, τι θέλετε. Τώρα τι μου παραστήνεις την Παρθένα.
Δηλαδή όταν μου τραγούδαγε και μου κουνιούσα καλά, ήταν. Εγώ σου τραγούδαγα και σου κουνιόμουν. Όχι, όχι, για καλή παρεξήγηση. Για άλλον τα έκανε. Τι συμβαίνει, Χριστίνα? Α, τώρα δέσαμε. Βεβαίως, βεβαίως, θα σας εξηγήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο κύριος. Ζαγανιάρης. Αρτέμι Ζαγανιάρης. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Χάρηκα. Ο κύριος Αρτέμις που λέτε είσαι. Ήρθα με σκοπό, μαντάμ. Τι σκοπό? Ήρθε για την ντομάτα. Μπορεί για την ντομάτα, για την πατάτα, για ό,τι γουστάρεις ήρθα. Ήρθε για την ντομάτα. Ναι, ναι, προμηθευτής από τους καλύτερους. Και γιατί ήρθε εδώ τέτοια ώρα? Δεν κατάλαβε. Δεν καταλάβατε, κύριε. Δεν έπρεπε να τη φέρετε εδώ την ντομάτα. Στο εργοστάσιο έπρεπε να τη φέρετε. Στο εργοστάσιο? Ναι, ναι, στο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο, όπου γουστάρεις. Σε φωτοδίδετε! Ασπασία, συνόδευσε τη γιαγιά. Προς το παρόν τη γλιτώσαμε. Στην Πένη Ιδρυά. Θες να καθαρίσω? Τι να καθαρίσεις? Θα τη φορτώσω στην ταλίκα, το βραδάκι περνάω από ισθμό και... Ρε που πέσαμε, πήγαινε από εδώ, άνθρωπε μου, να χαρεί τα μάτια σου. Όχι, μαζί θα φύγω. Πάρ' την τσάντα σου και μια ζακέτα και πάρε. Ακόμα εδώ είστε. Άμα θες πάρει και τη χαζή μας. Άσε με, άνθρωπε. Έλα το. Άφησε με, θα γριέψω. Δεν πάω να βάλω 100. Έλα εδώ, μωρέ που μου. Κακούρνια γυναίκα με βασανίζει. Γιατί να βάλω. Τι γίνεται εδώ? Και έλεγα ποιος μας λείπει, ποιος μας λείπει. Αντώνη με το φανελάκι. Τι θες εσύ εδώ? Αυτός τι θέλει εδώ? Εγώ τι θέλω εδώ? Ψσ, πιτσιρίκο, τι τρέχει ρε? Λέω να ρεώνουμε σιγά σιγά, να φεύγουν οι πρωινοί. Ρε Μαγκάλη, δεν πετάγεσαι κατά Περαία μεριά να δεις μπας και κουνιούνται οι βάρκες? Τι λένε, δεν καταλαβαίνω. Σκάσε τώρα, μιλάνε αντρικά. Ρε Μπάρμπα, για πάμε λίγο έξω να σου εξηγήσω το όνειρο. Και δεν πάμε, μωρή παλιοκασόβρα. Είναι φυσικά σόκα. Εσένα ρε μπάμια. Εμένα ρε μπάμια. Εμένα ρε μπάμια. Αντώνη, μην το παρεξηγήσεις. Εσύ μου πείτε λεξιλάβη της δουλειάς του. Αντώνη, είσαι πολιτισμένα. Σκάστε ρε εσείς. Μην μιλάτε. Έλα έξω ρε. Ναι ρε πάμε έξω. Έλα έξω ρε. Χαμώτε τη φωτογραφική. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Από όσο δεν το πιστεύω. Αυτό ήταν. Το σκότωσε. Ποιος ποιον? Άμα με ξαναχρειαστείτε τίποτα, φωνάξτε με, έτσι. Χριστέ μου, τι άντρας είναι αυτός? Κύριε, δικός μου, σας το αντιλαμβάνεσαι, δικός μου.